Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη Λέω στη Ζούγκλα, η Αγγελική Στρογγυλή. Σήμερα κοντά σας μέχρι και τη μία για να δούμε τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα σε Ελλάδα και κόσμο. Πάρα πολλές ειδήσεις από το πρωί. Θα μιλήσουμε σήμερα για την διαδήλωση που γίνεται για την προστασία των ανέργων, τι γίνεται με τον κύριο Λιάπη, επόμενη μέρα. Η σύλληψή του βαρύνεται για δύο αδικήματα, τα γνωρίζουμε, μιλήσαμε για αυτά χθες. Πήγε στη δικαιοσύνη, πήγε να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες που βαραίνουν ή δεν πήγε, θα μάθουμε σε λίγο. Διακοπή της χρηματοδότησης στο κόμμα της Χρυσής Αυγής, θα μιλήσουμε με τον Λάμπρο Παναγιώτου από τη Βουλή, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Θα δούμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα από τον κόσμο, όπως για παράδειγμα τη σεξουαλική παρενόχληση στην Αίγυπτο. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είναι αυτό. Και φυσικά, Πέμπτη σήμερα, κινηματογραφικές πρεμιέρες, Σαββατοκύριακο ενόψει, οπότε καλό είναι να δούμε τι θα πάμε να παρακολουθήσουμε στη μεγάλη οθόνη. Και θα ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα, λοιπόν. Διαδήλωση γίνεται από το πρωί για την προστασία των ανέργων. Λήψεις μέτρων για τους άνεργους από τα σωματεία, με πρωτοβουλία βέβαια όλο αυτό του Συνδικάτου των Οικοδόμων Αθήνας και του Συνδικάτου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, το ΙΠΑ. Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, μάλλον τώρα σε λίγο θα δείτε τις φωτογραφίες που έχουμε αποκλειστικά στο Ζούγκλα, οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης στην Οδό Σταδίου, όπου και έφτασαν έτσι από την Ομόνια, ενώ αντιπροσωπεία τους επιδιώκει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Είχαν ντουντούκες εκεί, συνθήματα, παρεμβάσεις στην είσοδο του Υπουργείου, έλεγαν εκεί και διαδήλωναν τα αιτήματά τους. Πρωτότυπη προσωπικά τη βρίσκω τη συγκεκριμένη διαδήλωση, διότι οι άνεργοι στην χώρα αυτή της κρίσης, που δεν ξέρουμε και πότε θα βγούμε από αυτή την κατάσταση, είναι πάρα πολύ και δυστυχώς το ποσοστό των ανέργων αυξάνεται. Μάλιστα, χαρακτηριστικά 6 στους 10 νέους είναι άνεργοι. Τα σωματεία με αυτή τους έτσι την πρωτοβουλία διεκδικούν έκτακτο βοήθημα για όλους τους ανέργους. Χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος, αύξηση του επιδόματος και παροχής για όλο το διάστημα της ανεργίας. Παροχή για όλο το διάστημα της ανεργίας. Δηλαδή, φανταστείτε πόσα χρόνια μπορεί να είναι κάποιος άνεργος σε αυτή την χώρα που ζούμε για να... Λογικό το βρίσκω να διεκδικεί λοιπόν και αυτός αυτά που θα μπορούσε να πάρει αν δούλευε. Καμία διακοπή ρεύματος για τους άνεργους, άμεση επανασύνδεση στα σπίτια εργατών και ανέργων. Τα βρίσκω πολύ καλά τα αιτήματα των ανέργων. Ελπίζουμε όμως να πιάσουν και τόπο, γιατί καλό είναι να γίνονται τέτοιες διαδηλώσεις. Από την άλλη όμως δεν βλέπουμε να γίνεται και κάτι. Αυτά με τους ανέργους. Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Πολιτισμού, τον κύριο Λιάπη. Στην αίθουσα σύνταξης του Zoogly.gr και το Βασίλη Ζέρβας, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε τι γίνεται η επόμενη μέρα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Καλό μεσημέρι. Τι κάνεις, Βασίλη? Καλά, Αγγελική μου. Μια χαρά. Εδώ τον κύριο Λιάπη ψάχνουμε. Τον έχεις δει πουθενά? Μήπως έχει πάει σε αυτό το ταξίδι στην Ασία που έλεγε? Δεν ξέρω. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Λιάπη ζήτησε προθεσμία για να παραστεί στο δικαστήριο. Κάτι το οποίο είναι νόμιμο. Τρίμερη, μάλιστα, έτσι. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απουσία του και όχι την απολογία του, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα παραστεί στη δίκη σήμερα, η οποία γίνεται στο αυτόφορο. Και μέχρι στιγμή δεν ξέρουμε και το λόγο, έτσι. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση, ίσως. Όχι, θα τα πει ο δικηγόρος. Περιμένουμε τώρα εκεί να δούμε τι θα επικαλεστεί ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί για τον πρώην Υπουργό. Σίγουρα κάτι εύστοχο θα είναι. Όταν βγαίνεις μετά στις τηλεοπτικές κάμερες, λες ότι έτσι δηλώνεις με τα μέλη, λες ότι έχω κάνει λάθος κτλ. Όλοι φαντάστηκαν ότι θα παρουσιαστεί και στη δίκη για να πει και εκεί ενώπιον του δικαστηρίου τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο οποίος να πούμε στον κόσμο ότι δικάζεται. Αυτά που έλεγε νωρίτερα, έτσι. Ο οποίος να πούμε, Βασίλη, να θυμίσουμε μάλλον ότι αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για τα δύο δικήματα σε βαθμό πλημελήματος, έτσι. Ακριβώς, σε βαθμό πλημελήματος. Λοιπόν, όπως θα μαθαίνουμε από το δικαστήριο, σε περίπου ένα τεταρτάκι θα ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο. Ναι. Όπως είπα, προκαλεί έτσι καθόλου καλή εντύπωση το γεγονός ότι ο πρώην Υπουργός δεν θα παραστεί στο δικαστήριο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο νόμος. Εσάς το δικό σας ρεπορτάζ σας. Το προβλέπει ο νόμος, έτσι, για να είμαστε. Πιστεύατε, εσείς περιμένετε, επειδή το παρακολουθείτε από την πρώτη στιγμή το συγκεκριμένο θέμα, περιμένετε ότι όντως δεν θα πάει ο κύριος Λιάπης σήμερα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες? Την απουσία του την περιμένατε, δηλαδή δεν σας έκανε έκπληξη? Προσωπικά, εγώ περίμενα ότι δεν θα πάει. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Αλλά ο ίδιος, έτσι όπως εμφανίστηκε, φαινόταν ότι θα πήγαινε. Αλλά. Όπως βλέπουμε,
Τώρα μαθαίνω ότι, τώρα με ενημερώνουν ότι ζήτησε ο δικηγόρος και πήρε αναβολή για τη δίκη. Για πότε? Για τις 30/12. Ναι. Για να προσκομίσει τις, τις πινακίδες, ότι θα τις έχει πληρώσει. Τώρα, Βασίλη, μην γελιόμαστε. 30/12 είναι η μέρα που αλλάζει ο χρόνος. Ναι, ναι. Δηλαδή, πάλι Δευτέρα, θα γίνει μια καινούργια αναβολή. Ναι, Δευτέρα είναι. Δευτέρα είναι 30/12, ναι. Στις 30/12 στο, στο αυτόχρονο, λοιπόν. Ενδεχομένως να παρουσιαστεί τότε ο κύριος Λιάπης. Δηλαδή, μπορεί να μην παρουσιαστεί. Πόσες φορές να μην παρουσιαστεί και αυτός, κάποια στιγμή πρέπει να εμφανιστεί και να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες. Γιατί και ο ίδιος, να θυμίσουμε, ότι είχε πει, Βασίλη, ότι αποδέχομαι αυτό που διέπραξα, τέλος πάντων, και θα πληρώσω. Λοιπόν, αυτό δεν είχε πει. Ο δικηγόρος, να σε διακόψω λίγο, ο δικηγόρος είπε στο δικαστήριο ότι ζητάει την αναβολή για να μπορέσει να προσκομίσει ο κύριος Λιάπης στο δικαστήριο και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θα έχει κάνει μέχρι τότε και τις πινακίδες που θα έχει παραλάβει μέχρι τότε και οτιδήποτε άλλο έγγραφο χρειάζεται. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Με βάση τώρα αυτό μου δίνεις πάση για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει φυσικά με το θέμα του κυρίου Λιάπη. Ναι, αν ήθελε ο κύριος Λιάπης, για παράδειγμα, να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο, όπως είπε, επειδή η μπαταρία του ήταν λίγο πεσμένη και ήθελε να το κυκλοφορήσει, θα μπορούσε να πάει στη ΔΟΗ, να πληρώσει 1,90, τόσο είναι η ημέρα, και άλλα 1,90, να πληρώσει δηλαδή 3,70, πόσο βγαίνει, 3,80, και να μπορέσει να κυκλοφορήσει για δύο ημέρες. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης έχει το αυτοκίνητό του σε ακινησία να πάει στην, και έχει καταθέσει πινακίδες εννοώ, να πάει στην εφορία να πληρώσει 3,80 και για δύο ημέρες το μήνα να το κυκλοφορεί. Βασίλη, μιλάς για τον νόμο περί τίτλων ακυριότητος ταξινομήσεως αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων του 1953. Ναι, αυτός ο νόμος ψηφίστηκε επί βασιλέως Παύλου, έτσι. Ναι. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες τροποποιήσεις στο νόμο αυτό το 2003, το Υπουργείο Οικονομικών με μια εγκύκλιο. Υπήρξαν κάποιες διευκρινήσεις. Είναι σε ισχύ ακόμα δηλαδή αυτός ο νόμος? Ναι, βέβαια, φυσικά ισχύει. Απλώς έχει τροποποιηθεί, έτσι. Μάλιστα. Και αυτή η τροποποίηση του 2003 λέει ότι η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας, αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 1,90 ευρώ για κάθε μέρα, έτσι τη μέρα δηλαδή, για δύο συνολικά ημέρες το μήνα. Αυτά τα 1,90 ευρώ που λες πας και τα καταθέτεις την ίδια μέρα ή μπορεί να τα έχεις προπληρώσει, ας πούμε? Τη μέρα που πας κάνεις την αίτηση δίνεις και τα χρήματα. Αλλά πας στην εφορία. Σου δίνουν λοιπόν από την εφορία μια ειδική πινακίδα, η οποία είναι από χαρτόνι μάλιστα. Τη βάζεις στο αυτοκινητάκι σου και κυκλοφορείς και δεν βάζεις μια πλαστή πινακίδα. Πάντως είναι περίεργο το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες είχε φτάσει μια καταγγελία στο νομικό τμήμα ότι για το συγκεκριμένο τζιπ του κυρίου Λιάπη. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι με λίγα λόγια. Ακριβώς. Όχι, δεν ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε. Του πάνε και εμείς κρυφό καμάρι, Αγγελική, κατάλαβες? Κατάλαβα, εγώ κατάλαβα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι η δίκη αναβλήθηκε, όπως είπαμε. Ωραία, για τις 30 είπαμε. Για τις 30 Δεκεμβρίου. Ο κύριος Λιάπης θα πληρώσει τα πρόστιμα που του αναλογούν. Και όπως είπε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να τα πληρώσει. Θα πληρώσω, είπε. Λόγια δικά του. Αν και δήλωσε συνταξιούχος και έχει πληγεί και από την κρίση, ο ίδιος, όπως μας είπε. Μάλιστα. Έχει πληγεί από την κρίση, αλλά εγώ θα κάνω ένα σχόλιο εδώ ότι το μπουφάν που φορούσε κοστίζει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Καλά, δεν χρειάζεται να πας στο μπουφάν. Μπες στη ζούγκλα και δες το ποθενέσκες. Σωστά. Το ποθενέ, να δούμε τώρα πώς θα. Δηλαδή, λες κάτι, αλλά μην το λες, εφόσον υπάρχει το ποθενέσχες, το οποίο μπορεί να σε προδώσει. Ο κύριος Λιάπης την πάτησε. Είναι λίγο αστείο, κωμικό. Ο κύριος Λιάπης την πάτησε, δεν περίμενε ότι θα μπει σε αυτή την περιπέτεια. Εντάξει, έκανε λάθος. Υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός, υπάρχει κριτής, τέλος πάντων των όλων, των πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θέλω να σε ρωτήσω. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν για να αποκτήσουμε αυτή την προσωρινή άδεια όταν έχουμε καταθέσει τις πινακίδες του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητό μας είναι σε ακινησία? Λοιπόν, όταν θέλει κάποιος να αναβράσει, αποκταίω για παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να πάρει αυτή την προσωρινή άδεια κυκλοφορίας. Είπαμε δύο μέρες το μήνα, έτσι. Ωραία. Όλο αυτό συμβαίνει για τα αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας που έχουν τεθεί σε ακινησία. Ναι, ναι, ναι. Βασική προϋπόθεση, το αυτοκίνητο να προορίζεται για δοκιμή, επισκευή ή πώληση. Έτσι. Mm-hmm. Και με λίγα λόγια, αν το βάλουμε σε όλο τον χρόνο, 24 ημέρες το χρόνο, μπορεί κανείς, ενώ δεν έχει πινακίδες, να κυκλοφορεί το αυτοκίνητό του. Μάλιστα. Τι πρέπει να προσέξουν λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει? Νομίζω τώρα ότι ελάχιστα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αν θες συγγνώμη μου, Αγγελική. Ναι. Δηλαδή να πάνε στην εφορία
να βάλουν, καταθέσουν παράβολα, να πάρουν μια πινακίδα, να την βάλουν στο αυτοκίνητο, να την πάρουν μέσα στο συνεργείο. Δεν γίνονται, δεν τα κάνουν αυτά πια. Τα πράγματα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, αν κάποιος δεν θέλει να το πουλήσει, για παράδειγμα, το αυτοκίνητό του και να το πάει σε μια μάντρα, πάει στην εφορία, πληρώνει 90, παίρνει το αυτοκίνητό του, πηγαίνει στη μάντρα να το αφήσει για προσπόληση. Για κυκλοφορία δεν είναι. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως ακριβώς είναι δηλαδή. Μάλιστα. Don't worry, be happy, ε. Στο Twitter το είδαμε και αυτό. Έχουν βγει και αρκετά έτσι ανέκδοτα. Έγινε και εμπνευστής ανεκδότων ο κύριος Λιάπης, έτσι. Αυτό είναι. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Έγινε και εμπνευστής, λέω, η ανέκδοτα ο κύριος Λιάπης. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έγινε χαμός στα social media, έγινε χαμός η αλήθεια. Έγινε χαμός η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, όμως πρώτα θέλω να σας πω ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται στην Βουλή η συζήτηση για τον φόρο κινήτων. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Το Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο Αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς Αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε Αφασία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Αργήσαμε πολύ, εδώ είμαστε. Και πάμε στην Βουλή και στον Λάμπρο Παναγιώτο, τον δημοσιογράφο από το Ζούγκλα.gr, ο οποίος βρίσκεται εκεί και με τον οποίο έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Καταρχήν, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι. Διακοπή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής τελικώς. Ναι. Αυτό που λέγαμε όντως έγινε. Διακοπή χρηματοδότησης. Mm-hmm. Θέλουμε λίγο παρασκήνιο. Σχεδόν ομόφωνα. Ωραία. Όμως έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση κάποιες ηχηρές απουσίες, θα έλεγα. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν στην πρώτη ψηφοφορία, βουλευτές μάλλον και βουλευτίνες,
και απήχαν στη δεύτερη. Και ενώ η πρώτη ψηφοφορία ήταν για τα υποβρύχια, ναι, για το ναυάγιο του Σκαραμαγκά, mm-hmm, όπου εκεί μαραζώνει μια ολόκληρη γενιά, ένας ολόκληρος κλάδος, ναι, και η δεύτερη ήταν για τη Μαδόση Χρυσής Αυγής. Είχαμε λοιπόν 241 ναι, 26 όχι και 5 ήταν οι παρόντες. Εντύπωση προκάλεσε, δεν ξέρω, ο Μανώλης Γκλέζος ψήφισε όχι. Είπε ότι πολιτικά χτυπάμε τους σταυρωτίδες των χριστιανικών αρχών, τους διαστερολογητές των αρχαίων Ελλήνων και όλους αυτούς που θέλησαν να διαβρώσουν την ελληνική κοινωνία. Mm. Δεν τους πολεμάμε αποφάσεις, αλλά τους πολεμάμε πολιτικά. Και γι' αυτό έδωσε αρνητική ψήφο. Mm-hmm. Είχαμε και βουλευτές που σηκώθηκαν και έφυγαν για να προλάβουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ της Ηπείρου, τον Μπας Γιάννενα. Τώρα κάνεις πλάκα. Καθόλου, και το λέω αυτό, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά είμαστε στο μαθητικό. Αυτό είναι προκλητικό, Λάμπρο, δεν είναι σοβαρό, είναι προκλητικό. Έγινε λοιπόν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Παναγιώτη Καμένο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα υποβρύχια. Ναι. Και από κάτω ακούστηκε από την αίθουσα Σολομέλειας κάποιος να λέει: τελείωνε, πρόεδρε, πρέπει να πάμε και στο γήπεδο. Ντάξει. Κάποιοι πίστευαν ότι πρόκειται περί ενός κακόγουστου αστείου. Γήπεδο το έχετε κάνει εδώ μέσα, του λέω Καμένος, αλλά στην συνέχεια διαπιστώσαμε ότι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος έφυγε και πήγε να προλάβει να δει τον αγώνα του Θρύλου. Μάλιστα. Δεν ήταν στη δεύτερη ψηφοφορία. Αυτή ήταν η πρώτη απουσία, η χειρή, λόγω του Ολυμπιακάρα του. Δεύτερη απουσία, επέ και αυτή έχει, χρειάζεται να συζητηθεί, ναι, είναι του Βίρονα Πολίδωρα, η κουφαντική σιωπή του πρώην Πρόεδρου της Βουλής. Ναι. Έφυγε, ναι, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, που ήταν πάλι για την Χρυσή Αυγή. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στην ψηφοφορία για την Χρυσή Αυγή και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Σοφία Σακοράφα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Στάτης Παναγούλης και η Μαρία Καλλινοπούλου και η Αφροδίτη Σταμπουλή. Αυτοί ήταν οι βουλευτές. Εντύπωση προκάλεσε επίσης και η απουσία του Απόστολου Κακλαμάνη, mm-hmm, πρώην Πρόεδρος της Βουλής, mm-hmm, ο οποίος και αυτός απήχε από την δεύτερη ψηφοφορία. Εγώ θα πω το εξής, ότι ειδικά για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ορισμένος από αυτούς, αν εξαιρέσουμε τον Γιακουμάτο που έχει εκείνο το σοβαρό πρόβλημα να πάει να δείτε το Θρύλο στο οποίο. Ναι, πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Αν δείτε ο Βασίλης στο λεωφορείο μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα, βλέπουμε. Λάβω. Ναι. Θέλω να πω ότι κάποιοι ίσως επιβεβαιώνουν και εκείνο που ακούστηκε ως ανέκδοτο στους διαδρόμους της Βουλής, ναι, ότι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής είναι παραστρατημένα δικά μας παιδιά. Άρα λοιπόν ενδεχομένως αυτό να μην είναι ανέκδοτο, αλλά είναι και κάποια αλήθεια. Δηλαδή να κλείνουν και το μάτι κάποιοι προς τα παιδιά της Χρυσής Αυγής, καθώς δεν τα θεωρούν παιδιά τα οποία έχουν φέρουν μέσα τους σταυρούς, τους αγγελωτούς και όποια ιδεολογία μπορεί να είναι αυτή, αλλά ότι πρόκειται περί παραστατημένων παιδιών και κάποια στιγμή μπορούν να γυρίσουν στο κόμμα της αλήθειας. Αυτό ένα σχόλιο για αυτά που εισέπραξα εγώ. Από την άλλη, ο Ηλίας Κασιδιάρης χαρακτήρισε τη διαδικασία έσχος, άκυρη, παράνομη, αντισυνταγματική. Λογικό είναι γιατί η Χρυσή Αυγή πλήττεται άμεσα και από την αρχή έχουν βγει οι βουλευτές στα κάγκελα και λένε ότι είναι παρανόμως φυλακισμένοι οι τρεις συνάδελφοί τους. Αυτή είναι η τακτική του κόμματος από την αρχή. Βγήκαν και είπαν, βέβαια, από εδώ και πέρα η υπόθεση είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Αυτή είναι που θα αποφανθεί, αυτή είναι που θα αποφασίζει. Αν πρόκειται περί εγκληματικής ή όχι ενέργειας. Πάντως, ο Παναγιώτης Καμένος, τον ανεξάρτητο των Ελληνών, είπε χαρακτηριστικά ότι θα έπρεπε να δοθεί δικαστική λύση και όχι πολιτική. Και εννοούσε με αυτό ότι από τη στιγμή που η υπόθεση της Χρυσής Αυγής είναι στα δικαστήρια, δεν χρειαζόταν να έρθει στη Βουλή. Είναι το δικαστήριο αυτό που θα πρέπει, οι δικαστές μάλλον, που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα διακοπεί ή όχι η χρηματοδότηση της Αυγής και όχι η Βουλή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παρουσιάστηκαν εδώ τριχοτομημένοι, ναι, με τον Μαριά και τον Αβραμίδη, δύο βουλευτές, το Θεσσαλονικό Αβραμίδη, πόδιος δηλαδή, που είπαν ναι, δώσει καταγωγή ο άνθρωπος, και πέντε βουλευτές του κόμματος ψήφισαν παρόν. Και 10 που είπαν όχι στην αναστολή της χρηματοδότησης της Αυγής. Εγώ συγκρατώ. Ο βουλευτής Νικολόπουλος και αυτός είπε όχι. Ναι. Και έτσι φτάσαμε στο 272. Ναι, εγώ συγκρατώ, ναι, Λάμπρο, αυτό που είπες ότι έφυγαν για να πάνε να δουν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Και θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, να μεταφέρω μάλλον και κάποιες από τις δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν φοβόμαστε μήπως καταλύσουμε το πολίτευμα, γιατί είμαστε οι μόνοι που το σεβόμαστε. Αλλά φοβάστε την αποκάλυψη, ναι, των σκανδάλων. Ας αφήσουν τότε τα όπλα και ας πάρουν αυτά τα σηματάκια της ειρήνης και να μην πυροβολούν πινακίδες. Πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω και το εξής. Εγώ σήμερα
περίμενα, ξύπνησα λιγάκι νωρίς. Ναι. Περίμενα τουλάχιστον ερχόμενος εδώ στη Βουλή να δω 2-3 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά θα τολμήσω να το πω, είμαστε λίγο αχάριστοι και αχάριστες. Οι Ελληνίδες και οι αχάριστοι, εμείς οι Έλληνες. Γιατί το λες αυτό? Δεν βγήκαν να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση. Ναι. Γιατί εδώ και 2 εβδομάδες νομοθετεί, προσπαθώντας να σώσει τα σπίτια τους, τους πληστηριασμούς, φόρο ακίνητης περιουσίας και όλα αυτά, και δεν βγαίνουν να τους ευχαριστήσουν. Αν ακούσει κανένα σήμερα τι γίνεται εδώ, στο φόρο ακίνητης περιουσίας και στους πληστηριασμούς που φέρνει άρον-άρον, η υπόθεση είναι από τραγική έως σοκαριστική. Είναι σοκ και δέος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση για τον φόρο ακινήτων. Οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο, κυρίως αντιπολίτευσης, ειδικά ο Νότης Μαριάς, ο οποίος όχι μόνο το έχει διαβάσει, αλλά τον άφησε κόμμα για κόμμα, ναι. Καταρχάς με την εμπεριστατωμένη άποψή του και τα επιχειρήματά του, αποδόμησε ένα προς ένα τα άρθρα του νομοσχεδίου και απέδειξε ότι όχι μόνο μας δουλεύουν, αλλά μας δουλεύουν και ψηλό γαζί στο θέμα του φόρου ακίνητης περιουσίας. Όμως θα φέρουν και το θέμα των πληστηριασμών, έχουμε και το θέμα του Λιάπη, έχουμε και το θέμα της Χρυσής Αυγής, έχουμε Αιγυπτό, και τις αυγές, πάμε στο Μπελέτζι, άμα δεν έχουμε Μπελέτζι. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα και δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε. Και θα τα περάσουν όλα. Φοβούνται λιγάκι στη Νέα Δημοκρατία τους αντάρτες, οι οποίοι αντάρτες είναι αντάρτες του καναπέ, δηλαδή μέσα ή των γραφείων. Πάνε μέσα στα γραφεία, διαμαρτύρονται και μετά έρχονται εδώ στη Βουλή και ψηφίζουν. Πάντως, όσοι έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο για το φόρο στα ακίνητα, και πρέπει να δούμε και αυτόν τον πληστηριασμό, γιατί ήδη το έδωσε ο Χατζηδάκης στη δημοσιότητα και λέει πως πλήττονται οι πλούσιοι ή του χαβιαριού. Να μας το δώσει και να δούμε αν πλήττονται οι του χαβιαριού. Αν πλήττονταν αυτοί οι πλούσιοι, γιατί ο πλούσιος, όπως ξέρω, εμείς ξέρουμε ότι οι πλούσιοι δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν μία και δύο δόσεις. Άρα λοιπόν, ποιοι πλούσιοι πλήττονται με το θέμα των πληστηριασμών? Εγώ ξέρω ότι αυτοί που δεν μπορούν να αντιπεξέλθουν είναι οι μεσαίοι, οι μικρομεσαίοι και οι λίγο παραπάνω, οι οποίοι από νοικοκυρέοι έγιναν διακοναρέοι. Και τους βάζει τώρα τρεις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να σώσουν τα σπιτάκια τους και θα τα σώσουν, αν τα σώσουν, για ένα μόνο χρόνο. Καθώς από εκεί και πέρα, εκεί φτάσαμε. Δηλαδή να παρακαλάει ο κόσμος να εκλιπαρεί να σώσει το σπίτι του για ένα χρόνο. Και από εκεί και πέρα θα είναι ξέφραγο αμπέλι. Ας δουν, το έχω πει χίλιες φορές, το παράδειγμα της Ιρλανδίας. Ιρλανδός, κάθε πας Ιρλανδός ο οποίος χρωστάει, θα πρέπει πρώτα να δώσει στην τράπεζα. Μετά, δηλαδή θα κρατήσει τα βασικά για τις ανάγκες, για το παιδί στο σχολείο, για το ένα, για το άλλο, τα είδη διατροφής, άντε να τα αφήσουν και 150 ευρώ για κανένα σινεμαδάκι, όπως διαβάσαμε το πρόγραμμα, αυτό το εξοργιστικό, και δεν μπορεί να έχει αυτοκίνητο που χρωστάει, εκτός και αν αποδείξει ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μακριά από τον τόπο του, οπότε δεν έχει άμεση πρόσβαση. Δεύτερον, δεν μπορεί να πάει διακοπές από τη στιγμή που χρωστάει, δεν. Και αυτό το πρότυπο θα το εφαρμόσουν και εδώ, γιατί η Ιρλανδία είναι χαζή, δεν κατάλαβα, αυτό το επιτυχημένο μοντέλο της Ιρλανδίας, όπου ο μισός πληθυσμός και παραπάνω κλαίει μαύρο δάκρυ, θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Τώρα, έχεις δει εσύ με περικοπές να γίνονται μεταρρυθμίσεις, με περικοπές να πηγαίνουμε σε ένα καλύτερο αύριο? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Άρα λοιπόν μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Ας περάσουν τι να περάσουν και ας αφήσουν τον κόσμο να ζήσει τουλάχιστον, γιατί και ο πόνος θέλει μεγαλείο να τον σηκώσεις. Αυτοί δεν αφήνουν τον κόσμο ούτε να σηκώσει τον πόνο με μεγαλείο. Εγώ από ό,τι διάβασα στο νομοσχέδιο για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι, και δεν είναι, εγώ είμαι υπηρέτης ούτως ή άλλως, αλλά δεν θέλω ούτε να χαϊδέψω αυτοί και τα λοιπά. Έχουν το υψηλό δίκτυο νοημοσύνης οι κριτικοί. Θεωρείς ότι από το πουθενά ξεσηκώθηκαν οι αγρότες και κατεβαίνουν στην Αθήνα αύριο γιατί δεν κατάλαβα τι λέει το νομοσχέδιο? Όχι, βέβαια. Είναι πανέξυπνοι, πανούργοι και βλέπουν ότι μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Γι' αυτό οι άνθρωποι. Μας δουλεύουν ψιλόγαζοι και δεν βλέπουμε ούτε ήδη να κόβουν τους μισθούς τους, Λάμπρο, ούτε να αρνούνται τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Είναι μια απάντηση πέρα από αυτά που λέγεται. Γιατί σήμερα μίλαγε ο Μαριάς, πραγματικά ήξερε το τι έλεγε, ήξερε πόσους αποδομούσε, αλλά μέσα στην Ολομέλεια είναι τρίσιο κούκος. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Τρίσιο κούκος, γιατί εδώ υπάρχουν αλυσβερίσια. Ναι. Προσπαθούν να πείσουν οι μεν τους δε, γιατί να ψηφίσουν, γιατί να περάσει. Και όλοι οι περισσότεροι εκφράζουν αντιρρήσεις. Αφού εκφράζουν αντιρρήσεις, πώς θα έρθουν να τα ψηφίσουν αυτά τα πράγματα? Μιλάμε τώρα, αυτή είναι τα φόπλακα στο κάθε όνειρο του Έλληνα. Το τελειωμένο, το σπιτάκι του, το όνειρό του, το αγροτεμάχιό του. Σίγουρα, Λάμπρο, θαρώ ότι θα έχουμε και. Πώς να το πω. Εξελίξει δεν θα έχουμε.
Γιατί να σου ο κόσμος, άμα αισθανθεί ότι όντως θα χάσει το σπίτι του και θα βγει στον δρόμο, τον πετά στον δρόμο, λίγα λόγια. Δεν το έχει καταλάβει, Αγγελική μου, να σου πω γιατί δεν το έχει καταλάβει. Γιατί τα φέρνουν όλα μαζί. Ακόμη και οι μαφιόζοι κάποια στιγμή κάθονται, όταν καταφέρουν καλά χτυπήματα, κάνονται ξεκουράζονται, καπνίζουν το πουρό τους και ανανεώνουν τις σκέψεις τους. Τότε δεν σταματάει, είναι ασταμάτητη. Φοβάμαι είναι πολιτική μαφιόζοι, με συγχωρείς το λέω. Ναι. Δηλαδή, τώρα ανοίγουν Σαββατοκύριακο, άνοιξαν την προηγούμενη εβδομάδα Σαββατοκύριακο τη Βουλή. Ναι. Αυτοί που φεύγουν από την Παρασκευή και έρχονται την άλλη Παρασκευή για να δουλέψουν. Άνοιξαν Σαββατοκύριακο τη Βουλή. Την ανοίγουν και αυτή την εβδομάδα για να, υποτίθεται για να σώσουν τα σπίτια των Ελλήνων. Άμα θες να σώσεις τα σπίτια των Ελλήνων, κύριε Χατζηδάκη και όποιος Χατζηδάκης, δεν βάζεις προϋποθέσεις. Βάζεις πρώτη κατοικία δεν αγγίζεται. Έτσι, πρώτη έτσι, κατοικία έτσι, δεν αγγίζεται. Έτσι. Πρώτη κατοικία δεν αγγίζεται. Τώρα οι παρενθέσεις. Το χαβιάρι. Και το αυγοτάραβο και τα τέτοια είναι παραμύθια της χαλιμάς. Σωστά. Αλλά να σου πω κάτι, η τσίπα, η τσίπα έχει χαθεί τελείως. Πού θα τη βρούνε. Δεν λέω, καταρχάς έχουν τα Golden Boys δίπλα τους, τα οποία νομοθετούν για την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν τους χαρτογιακάδες, έχουν παιδιά μαμόθρευτα, βουτυρόπαιδα, τα οποία δεν ξέρουν τα πιστόχια. Γλύφτες που τους έχω το πρώτο βράδυ, που πάνε στα... τους δίνουν γραφεία και δουλεύουν και αυτά τα Golden Boys νομοθετούν για σένα, για μένα, για τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τα παιδιά μας, για το αύριό μας. Δυστυχώς. Ενώ αυτά θα έπρεπε να τα πάνε, να τα στείλουν. Πού έχουμε ζαχαρότεφλα στην Πιερία να πάνε 6 μήνες με μετεκπαίδευση. Πορτοκάλια στο Άργος να πάνε να μαζέψουν πορτοκάλια. Βαμβάκια εκεί. Και τότε να βάλουν στις μονοετής καλλιέργειες 2 ευρώ το στρέμμα. Και τότε να βάλουν φόρο στα αγροτεμάχια. Και τότε να βάλουν χαράτσι διαπαντό στο σπίτι και να βάλουν τα βάτζι στο κεφάλι τους. Να τους ανοίγουν, τι είναι τα σπίτια μας, μπουρδέλα είναι τα σπίτια μας. Να τους βάλουν, να βάλουμε τα βατζίδες μέσα. Αυτό κάνανε αυτοί. Λάμπρο, έχεις, με βλέπεις, δεν είναι. Για να σου πω και κάτι, εγώ φωνάζω, είμαι ο τελευταίος που να φωνάζω γιατί δεν έχω σπίτι. Στο κείμενο δεν έχω σπίτι. Ένα οικόπεδο εκεί στην Άρτα πεταμένο θα πληρώσω 2 ευρώ. Στενοχωριέμαι για τον κόσμο γιατί τον δουλεύουν ψηλό γαζί. Και έρχονται τώρα να έχει το Χατζηδάκι να μας πει ότι σώζει τα σπίτια μας, δεν το σκορδά. Ποια σπίτια σώζει. Με το που θα ανοίξει το θέμα των πληστηριασμών δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ας βγουν να πούν στον κόσμο, θα τα πάρουμε. Απλά πράγματα. Τότε να τους παρατεθώ και να τους βγάλω το καπέλο. Ναι, χάσαμε, παλέψαμε όλοι μαζί, τα χάσαμε. Αλλά μην μας λες ότι μας σώζεις κιόλας και να βγουν 2 εκατομμύρια Έλληνες να τους ευχαριστήσουν. Δηλαδή από εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Πρέπει να βγούμε και να τους ευχαριστήσουμε. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος, Λάμπρο, δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Τι να κάνω. Γιατί το ένας χρόνος εντάξει. Ψηφίζεται αύριο, τελειώνει. Φέρνει τους πληστηριασμούς, μετά θα του πούνε φάει και μια γαλοπούλα. Και τελείωνε και σκάσε, τέλος. Γιατί Λάμπρο, γιατί να πούμε ότι αύριο δίνουν πρωτοφανές αυτό, δίνουν τις συντάξεις 20 του μήνα. Συντάξει, άλλο αυτό μεγάλο θέμα. Μήπως για να πάρει ο κόσμος να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, μήπως γι' αυτό. 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 Λοιπόν, αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Συγγνώμη για το όνομα, αλλά εδώ πέρα ακούς τα πράγματα και τρελαίνεσαι. Είπες πολύ σωστά πράγματα και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Αίγυπτο και να δούμε ένα βίντεο, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η σεξουαλική παρενόχληση γυναικών στην Αίγυπτο τείνει να γίνει μάστιγα. Πολλές είναι οι εκθέσεις και μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα και προκειμένου ο ΟΗΕ να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο για την ισότητα των φύλων και την αυτονομία των γυναικών, έφτιαξε ένα βίντεο. Το βίντεο έχει τίτλο «Μπες στη θέση της». Για πάμε να το δούμε. تبدأ يومك بتشيل هم هتركب ايه وما تركبش ايه وتمشي فين كل يوم بالنسبة لها ذل مليان بالخوف مليان بالغضب والانتهاك مفيش بنت في مصر ما بتتعرضش للتحرش حط نفسك مكانها بدل ما تدور ازاي تلومها
Υπήρχε και η μετάφραση από κάτω. Μπορείτε να μπείτε βέβαια και στο zoogle.gr και να το παρακολουθήσετε με τον υπότιτλο. Έκανε εξαιρετική δουλειά ο ΙΕ προκειμένου να. Πώς να το πω τώρα, να δραστηριοποιήσει έτσι και να κάνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τη σεξουαλική παρενόχληση οι γυναίκες στην Αίγυπτο. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, διότι σήμερα είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη και όπως και κάθε Πέμπτη στον κινηματογράφο βγαίνουν καινούργιες ταινίες και εμείς θα σας πούμε ποιες μπορείτε να πάτε να δείτε με τον αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας, τους φίλους σας τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσω με την πρώτη ταινία, Las Vegas. Τέσσερις κορυφαίοι ηθοποιοί του Hollywood ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια αθεόφοβη κωμωδία. Κωμωδία είναι το Las Vegas, πρωταγωνιστούν οι Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline. Μιλάμε για αφρόκρεμα του Hollywood. Οι οποίοι τι κάνουν? Αυτοί οι τέσσερις κύριοι πηγαίνουν μέχρι το Las Vegas για ένα bachelor party, που θα μείνει αξέχαστο. Μήπως αυτό τώρα με πηγαίνει λίγο στο hangover, δεν ξέρω. Το Las Vegas είναι μια ξεκαρδιστική ταινία με σπουδές ερμηνείες. Σε σκηνοθεσία του John Turnetaub, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει και την ταινία National Treasure. Πάμε να δούμε το τρέιλερ της ταινίας και επιστρέφουμε. Hello. Hey, it's Billy. Billy! How you doing? What's going on? I got something important here, all right? I'm getting married. What? Wow. To that young lady who's half your age? Hey, wait a minute. She's almost 32. I have a hemorrhoid that's almost 32. So we're going to have a bachelor party in Vegas? I can't smoke, drink, eat salt, or stay out past 9, but... All right, I love it. Pop, it's sweltering in here. Maybe I should just stay home. No, you don't have to do that. Your only job is to relax. Billy is tying the knot in Vegas. If you think I'm going to Vegas, I'm not selfish, bastard. You're dumber than that hat. Welcome to Las Vegas. Relax. It's not like you invented it. How many times I got to say I'm sorry? You can't say it enough. Three boys in a way. Knock it off. I'm going to go find some damn water and take all my damn pills. Then we're going to get this damn party started. Is this man's bachelor party? You know who's supposed to be staying here this weekend? 50. P-50? No. 50. 50 people in there? 50 Cent, 50 Curtis Jackson, the rapper. Oh, yeah, from the Jackson 5. There are girls in every bar. I want all of you to get in trouble. Which one of you is Sam Harris? You guys, the best thing ever happened to me. Tonight, we're gonna party like it's 1959. Bring out the bottles! I'm getting married. She's your age. You must be rich. Yeah, but you should be talking to me. Come on. Hey, buddy, maybe you had too much to drink, huh? If I want your opinion, I'll just beat it out of you. Sure. No one calls us names except for us. It's gonna be popping. I owe you this one. Whoa! Wow! We got a couple of unresolved issues. Bring out the bottles! Oh, I've been this hungover in 30 years. Everything's spinning. Oh, no. Εμένα πάντως με έπεισε και θέλω πάρα πολύ να δω την συγκεκριμένη κωμωδία Last Vegas και να σας πω ότι είναι η πρώτη ταινία μετά την περιπέτεια υγείας, σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Michael Douglas με τον καρκίνο. Έχει μιλήσει και ανοιχτά για το νέο θέμα αυτό. Ωραία μου φάνηκε. Πάμε στην επόμενη. Σήμερα βγαίνει άλλη μια πολύ καλή ταινία, ο Butler, The Butler. Πρόκειται για την τυραννία, ξεκινάει με την τυραννία που έγινε το 1926, μια ταινία εποχής. Συναντάμε εκεί τον νεαρό Σεσίλ να προσπαθεί να ξεφύγει από το τυραννικό και φυλετικά διαχωρισμένο νότο σε αναζήτηση μια καλύτερης ζωής. Στο αυτό το δύσκολο ταξίδι του, ο Σεσίλ θα αποκτήσει ανεκτήμητα εφόδια, τα οποία έτσι θα τον βοηθήσουν και θα του δώσουν μια ευκαιρία ζωής. Τι, να δουλέψει ως μπάτλερ στο νούμερο 1600 της Λεωφόρου Πενσιλβάνια, το Λευκό Οίκο. Εκεί ο Σεσίλ θα γίνει το πρώτο χέρι, από πρώτο χέρι μάλλον, μάρτυρας των ιστορικών γεγονότων και των εσωτερικών υποθέσεων του Οβάλ Γραφείου, την ώρα που παράλληλα εξελίσσεται ο αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων. Εξαιρετική ταινία, κοινωνική ταινία, με μήνυμα ταινία, σκηνοθεσία του Lee Daniels, ο οποίος έχει υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ στην ταινία Μονάκριβη.
πρωταγωνιστούν Liv Schreiber, John Cusack, Cuba Gooding Jr., Robin Williams, Forrest Whitaker και πολλά άλλα μεγάλα ονόματα του Hollywood. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Are you political, Mr. Gaines? No, sir. Good. We have no tolerance for politics at the White House. I'm Cecil Gaines. I'm the new butler. You hear nothing, you see nothing. You only serve. You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House. I want to hear all the stories. I don't know how many stories you're going to hear, because they done swore him to some kind of secret code. Did you go to an all-colored school, Cecil? I didn't go to school, Mr. President. I grew up on a cotton farm. Get back to work. Don't you lose your temper with that man. About time you go ahead on your own. You looking for some help? You done broke our window. You done stole our food. And now you asking for a job? I know how to serve. They say this new white boy's smooth. Hello, everyone. Mr. President, I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years. What did your daddy do? He's a butler. Young brother, the black domestic played an important role in our history. Something special is going on down here, Dad. I know your son is a freedom rider. I never understood what you all really went through. You've changed my heart. You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you. This country treats us like dogs. In love, Mr. President. We need to go. What? Get the hell out of here! I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero. Everything you are and everything you have is because of that butler. Σίγουρα θα τη δω. Εξαιρετική. Να σας πω ότι συγκεκριμένη ταινία παίζει και η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Μαράια Κάρε και ο τραγουδιστής, πολύ γνωστός τραγουδιστής, Λένι Κράβιτς. Πάμε στην επόμενη ταινία που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Είναι η νέα ταινία από την Walt Disney, The Frozen. Πρόκειται για μια τρισδιάστατη επική ιστορία, μια κομική περιπέτεια. Κινουμένο σχεδίο σε σκηνοθεσία των εφάνταστων Chris Buck, που έχει κάνει την ταινία Surf's Up και Tarzan, και Jennifer Lee, που έχει κάνει το σενάριο Ralph, η επόμενη πίστα. Η ταινία Frozen είναι μια διασκευή της ιστορίας του Hans Christian Andersen, η Βασίλισσα των Πάγων, που έτσι φιλοδοξεί να μαγέψει με τους αξέχασους χαρακτήρες και με τα τραγούδια και τη μουσική που υπογράφουν αστέρια του Broadway όπως Robert Lopez και Kristen Anderson Lopez. Γίνεται ένας χαμός αυτή την ταινία που νομίζουμε θα αξίζει να λιώσουμε για ορισμένους ανθρώπους, όπως λέει και ο Όλαφ. Πολύ καλό σενάριο, πολύ καλή σκηνοθεσία. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Καλοκαίρι στην πόλη της Αρεντέλα. Όλα είναι ζεστά. Όλα είναι ηλιόλουστα. Αλλά αυτό θα αλλάξει για πάντα. Η Αρεντέλα. Έχει παγώσει εντελώς. Κρύο, 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 κρύο. Ω, ωραίο Ιούλιο μας κάνει, ε! Ο τόπος βυθίστηκε στο αιώνιο χιόνι. Φέτος το χειμώνα. Δεν του πιστεύω. Ποιος θα του σώσει? Αν δεν κάνουμε κάτι σύντομα θα πεθάνουμε όλοι από το κρύο. Ο Παγκοπολής. Θα μου πεις εσύ για προβλήματα? Εγώ είμαι πολίτης πάντων. Δύσκολο επάγγελμα στις μέρες μας. Δηλαδή μιλάμε για πολύ... πολύ ζόρι. Το καλό παιδί. Μιλέδι. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά δεν φταίω εγώ. Όχι, πως φταίς εσύ. Εσύ είσαι υπέροχος. Μα τι λέω. Όχι ο άνθρωπος. Γεια σας παιδιά. Είμαι όλα. Μας φρίκαρες. Δεν το θέλω. Όχι. Δεν κάναμε καλή αρχή. Ή κανένας άντρας. Ξέρω πως να σταματήσω το χειμώνα. Γεια! Κρατήσου. Μ' αρέσει η ταχύτητα. Όπα, 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 όπα. Κατέβασε τα πόδια σου. Είναι φρεσκοβαμένο. Μα καλά, σε σταύλο, μεγάλωσες. Από την Disney. Πάμε να φέρουμε πίσω το καλοκαίρι. Μαγείρνα αυτό. Ετοιμαστείτε. Σκύψε. Είσαι καλά. Έχω γερό κρανίο. Εγώ δεν έχω κρανίο. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Το παράκανα. Τι γλυκούλησα μικρούλι μωράκι μονόκερο. Και νικήστε το κρύο. Πρέπει να επιζήσουμε από αυτή τη χιονοθύελα. Δεν είναι χιονοθύελα. Άγια. Είναι η αδερφή μου. Καλό θα ήταν να το ήξερα. Προσέξτε. Δεν είναι ευγενή.
ηθικό να πετάς χιόνι στον κόσμο! Πάπα, ηρέμησε! Ασύστο με τον άνθρωπο! Ήρεμη είμαι! Ωραία! Έλα τώρα! Από τους παραγωγούς του Μαλλιά Κουβάρια! Όλα λιώνει! Για κάποιους ανθρώπους αξίζει να λιώνουν! Αλλά ίσως όχι αυτή τη στιγμή! Έλα, πήγαινε πιο γρήγορα! Όχι! Disney, ψυχρά και ανάποδα. Δεν νιώθω τα πόδια μου! Δεν νιώθω τα πόδια μου! Αυτά είναι τα δικά μου. Α, σε παρακαλώ, μου πιάνεις το πισινό! Τώρα νιώθω καλύτερα. Σύντομα στους κινηματογράφους σε 3D. Οι μικροί μας φίλοι θα απολαύσουν σίγουρα την ταινία The Frozen, αλλά και οι μεγάλοι θα γίνουν για λίγο και πάλι παιδιά. Πάμε στο govastileto.gr, το απόλυτο γυναικείο site που με τη γόβα του σας πάει παντού. Και εμείς θα πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία κάνει το γύρο του κόσμου και δεν είναι καθόλου ευχάριστη, ή μάλλον μπορεί να είναι και ευχάριστη. Διότι βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκε σε 29 χρόνια ο παιδόφιλος τραγουδιστής. Είχαμε μιλήσει ξανά για αυτό το θέμα, του συγκροτήματος The Lost Prophets, ο Ian Watkins. Ο Ian Watkins, θα θυμίσω πολύ σύντομα, καταδικάστηκε ότι ασελγεί ακόμα και σε βρέφη. Τα παραδέχτηκε όλα, ομολόγησε μάλλον όλες τις κατηγορίες του που αντιμετώπιζε. Βγήκε σήμερα η απόφαση, καταδικάστηκε σε 29 χρόνια φυλάκισης. Δεν είπε τίποτα εκείνος. Αντιθέτως, έτσι, σύμφωνα με τα ξένα μέσα, έδειχνε να τρέμει, δεν μιλούσε καθόλου. Από την άλλη, όμως, αηδιασμένος ήταν ο δικαστής, ο οποίος είπε: είχατε πολλούς φανατικούς θαυμαστές απευθυνόμενους στον τραγουδιστή. Σου έδιναν δύναμη. Ήξερες ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη για να παρασύρεις νεαρές γυναίκες ώστε να ικανοποιήσουν τα αποτρόπαια πάθη σου και να πάρουν μέρος στην σεξουαλική κακοποίηση των ιδίων τους των παιδιών. Διότι, να πω και αυτό, το ότι ασελγούσε σε βρέφη είχε πάρει και την έγκριση από τις μητέρες, οι οποίες και αυτές θα έμπαιναν στο παιχνίδι αυτό του, που ευτυχώς Παναγία μου δεν έγινε και η δικαιοσύνη έκανε το έργο της με τον καλύτερο τρόπο. Αυτά με τον Ian Watkins. Απολαυστική ερμηνεία. Μία ερμηνεία όχι τραγουδιστή, όχι ανθρώπου, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό, έχει να κάνει με τον καλλιτεχνικό ρόλο, αλλά όχι έτσι να ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι. Όπως φαίνεται, ο πασίγνωστος ηθοποιός που όλοι λατρέψαμε και αγαπήσαμε από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ο Κρίστοφερ Λί, έχει ταλέντο και στο τραγούδι. Και μάλιστα στο διαδίκτυο έχει ανέβει ένα απολαυστικό βίντεο με τον ίδιο να τραγουδάει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την κόλαση. Τι εννοώ, το Jingle Bells έγινε από τον Christopher Lee, Jingle Hells. Hell. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Αξίζει να τον πούμε, τον αγαπήσαμε μέσα από τον Άρχοντα. Θα μας δώσει και μια διαφορετική έτσι, εντύπωση μέσα από το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά, διότι το πρόγραμμα της Ζούγκλας είναι πολλά υποσχόμενο και πλούσιο. Γεια σας. I sing another version. It's a bit more naughty. No, it's not bad. I mean bad in the sense of unpleasant. It's entertaining. It's certainly different. Crushing as we go. And the house that knows the way to hell is painful and slow, crying all the day. The spirits awaken soon, mournful is my flight, darkness is a bone, death embrace the night. And now in closing, of course, I wish you all a very happy Christmas. And for the sake of the world and those people in it, a safe new year in 2014. Without exemption, I fly.